Η Μαρία Ζαχαράκη βρίσκεται στην Βόρεια Μακεδονία. Μαρία, το ερώτημα είναι τι έγινε και μετά τις μεγάλες δηλώσεις που ακούγαμε περί Μακεδονίας. Είχαμε αυτή την αλλαγή της στάσης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Μίνα. Η απόφαση του Μίτσκοτσκι να ορκιστεί τελικά ως πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και όχι σκέτο Μακεδονίας όπως διακήρυξε, ήταν αντανακλά, θα λέγαμε, τις εξωτερικές πιέσεις και τους συμβιβασμούς που πρέπει να κάνει η χώρα προκειμένου να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα και την παγκόσμια κοινότητα, θα λέγαμε. Οι εξωτερικές πιέσεις έχουν να κάνουν με τη Δύση, βεβαίως. Ο Μίτσκοτσκι, κατά πάσα πιθανότητα, αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπορούσε αύριο, Τρίτη, που θα πάει ο Υπουργός των Εξωτερικών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσει τη νέα κυβέρνηση και το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει προηγηθεί, να έχει αποκαλέσει τη χώρα του με άλλο όνομα από αυτό που αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διεθνής κοινότητα. Αν και επώδυνη, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, έπρεπε να ορκιστεί, όπως είπε, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας του. Δεσμεύτηκε βέβαια, ωστόσο, να πούμε στην πολιτική του τιμή, όπως είπε, για να διορθώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του ό,τι θεωρεί αδικία για την πατρίδα του. Και αδικία θεωρεί αυτό το όνομα της χώρας του, της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο θεωρεί ότι επιβλήθηκε από το κόμμα της αντιπολίτευσης, του ΖΑΕΦ, και από την Ελλάδα, βέβαια. Έγιναν αρκετές αναφορές στο όνομα Μακεδονία πριν ορκιστεί, προκειμένου να δείξει ότι δεν υποχωρώ, θέλω να κρατήσω ουσιαστικά τους εθνικιστικούς ψηφοφόρους μου και δεν θέλει να διαλυθεί βέβαια και η συμμαχία με τους Αλβανούς εν ώψη των δημοτικών εκλογών σε ένα χρόνο από τώρα. Επομένως προσπαθεί να κρατήσει τα εθνικιστικά αντανακλαστικά ψηλά, γιατί έχει ακόμη μπροστά του πολλούς εσωτερικούς σκοπέλους. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.